Διεθνής ημέρα μουσείων, η 18η Μαΐου. Φέτος λοιπόν έχει θέμα η δύναμη των μουσείων. Ναι. Και το βίντεο που παρακολουθούμε και θα παρακολουθήσουμε είναι από το Μητροπολιτικό Οργανισμό Μουσείων Οικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης, το MOMUS, το οποίο αποφάσισε έτσι με ένα ιδιαίτερο τρόπο να μας δείξει την αξία των μουσείων και πόσο σημαντικά είναι για τον πολιτισμό αλλά και για τον ίδιο τον άνθρωπο. Καθιερώθηκε από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων και αρκετά μουσεία σήμερα έχουν δωρεάν είσοδο και πάρα πολλές εκπαιδευτικές αλλά και έτσι πολιτιστικού ενδιαφέροντος δράσεις. Μεταξύ αυτών λοιπόν πλούσιες δράσεις στο Μουσείο του Νίκου Καζαντζάκη στη Μυρτιά με αφορμή τη Διεθνή ημέρα μουσείων. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Χαρά Βαβαδάκη, μουσιοπαιδαγωγό και υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα, μια χαρά, εσείς? Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πώς προέκυψε ο συγκεκριμένος θεσμός, από πού ξεκίνησαν όλα? Όλα ξεκίνησαν από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων, το ICOM, όπως μπορεί να το ακούσουμε πιο συχνά. 1977 καθιερώθηκε η μέρα, η 18η Μαΐου, για τον εορτασμό της ημέρας των μουσείων, παγκοσμίως. Και τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα τα μουσεία έχουν πάρα πολύ ενεργό ρόλο, δημιουργώντας εκδηλώσεις και ημερίδες, ομιλίες και γενικά δράσεις για το ευρύ κοινό. Σήμερα, όπως και κάθε χρόνο, τα μουσεία έχουν δωρεάν είσοδο στους επισκέπτες τους. Και, όπως πολύ σωστά είπατε και πριν, κάθε χρόνο η Διεθνής ημέρα Μουσείων έχει ένα ειδικό θέμα το οποίο εορτάζεται. Η δύναμη των μουσείων. Και φέτος είναι η δύναμη των μουσείων. Έχει να κάνει με τον κοινωνικό ρόλο των μουσείων. Έχει να κάνει με τον κοινωνικό ρόλο των μουσείων, φυσικά. Και ειδικά το συγκεκριμένο θέμα που έχουμε φέτος είναι αφιερωμένο στην βιωσιμότητα και στην περιβαλλοντική αλλαγή την οποία διανύουμε, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, δηλαδή τις τεχνολογίες που εισάγονται στα μουσεία και την προσβασιμότητα, καθώς και την ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου των μουσείων μέσω της εκπαίδευσης. Μάλιστα. Να περάσουμε λίγο και στην προσβασιμότητα στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη. Ποιες πρωτοβουλίες έχουν υλοποιηθεί, έχουν πάρθει, έχουν τρέξει προκειμένου να διασφαλιστεί και ίση πρόσβαση σε συνανθρώπους μας με κινητικά προβλήματα? Όχι, να σας διορθώσω, όχι με κινητικά προβλήματα, είναι με προβλήματα στην όραση. Μιλάμε λοιπόν για την οπτική αναπηρία. Είναι άτομα με αναπηρία λοιπόν, εστιάζουμε στην όραση. Ναι. Το Μουσείο Καζαντζάκη έχει το Σάββατο, που είναι και τα εγγένειά μας, ολοκληρώνεται το έργο της προσβασιμότητας για άτομα με μειωμένη όραση ή και ολική απώλεια όρασης. Κάνοντας κάποιες παρεμβάσεις στον ήδη υπάρχον εκθεσιακό χώρο, στη μόνιμη έκθεση του μουσείου. Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν τα κείμενα, τις πινακίδες που έχουμε μέσα στο μουσείο, οι οποίες είναι εγχάρακτες, ανάγλυφες, για την εύκολη πρόσβαση των ατόμων που δεν έχουν την ευκολία που έχουμε εμείς με την όρασή μας. Καθώς και μια απτική διαδρομή, η οποία όπως σας είπα θα εγγενιαστεί το Σάββατο, που περιλαμβάνει αντικείμενα τα οποία οι επισκέπτες μπορούν να αγγίξουν, όλοι οι επισκέπτες, όχι μόνο οι επισκέπτες οι οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα να δουν, όπως εμείς. Οπότε έχουμε, η απτική διαδρομή συνδυάζεται με έναν ηχητικό οδηγό που δίνει περισσότερες πληροφορίες στους επισκέπτες. Μάλιστα. Για τη ζωή και για το έργο του Νίκου Καζαντζάκη. Λοιπόν, ευχόμαστε καλή επιτυχία. Παράλληλα. Ναι, ολοκληρώστε, ναι.
Όχι παράλληλα, την Κυριακή θα έχουμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για οικογένειες με γονείς και παιδιά 6 έως 11 ετών, το οποίο θα γίνει στις 10.30 το πρωί. Οι δηλώσεις συμμετοχής είναι απαραίτητες, αν θέλουν να καλέσουν στο τηλέφωνο του Μουσείου για να κλείσουν θέση. Και θα αφορά την ευαισθητοποίηση των οικογενειών που θα συμμετέχουν για την οπτική αναπηρία. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Να είστε καλά, να συνεχίσετε με την ίδια ζέση τις προσπάθειές σας.